Η κατάληψη μας ξεκίνησε την Τρίτη, 21 του μηνός. Έχει ως αίτημα να αναγνωριστούν επιτέλους τα δικαιώματά μας στα επαγγελματικά, τα οποία και μετά την πανεπιστημιοποίηση που έγινε το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μείνει σαν φοιτητές ακάλυπτοι. Δεν έχουν αναγνωριστεί ούτε τότε, ούτε από την επόμενη κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να είμαστε στον αέρα, πραγματικά να μην ξέρουμε πού βαδίζουμε. Οι παλιότεροι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας να μην ξέρουν αν θα πάρουν πτυχίο ΔΠΑΕ ή όχι, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται με τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Και όπως είπα, είμαστε ήδη σε κατάληψη από την Τρίτη με αυτό το αίτημα. Παρόμοιες καταλήψεις και κινητοποιήσεις υπάρχουν με διάφορες διακυμάνσεις και στα υπόλοιπα τμήματα του πρώην ΤΕΗ. Αφορμή γι' αυτό ήταν μια τροπολογία ή ένα νομοσχέδιο που κατέβασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο υπόθηκε, νομίζω και προφορικά μάλιστα, πως θα συζητηθούν τα δικαιώματά μας. Δεν ξέρω τι έχουν να συζητήσουν για τα δικαιώματά μας πέρα από την κατοχύρωσή τους, αλλά υπόθηκε αυτό. Προφανώς, εμείς θέλουμε να κλιμακώσουμε τις επόμενες ημέρες τον αγώνα μας, να γίνει πιο μαζικός. Είμαστε και σήμερα εδώ πέρα μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους από το ΑΠΘΙΤΑ, από το ΠΑΜΑΡ κλπ. Για να εκφράσουμε οι οποίοι εκφράζουν και αυτοί την συμπαράστασή τους. Είναι αυτό. Επί της ουσίας, τι σημαίνει δεν έχετε επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχετε το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματος? Δεν μπορούμε να βγάλουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στο αντικείμενό μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε υπογραφή πουθενά, δεν μπορούμε να διορθωθούμε πουθενά ως αυτό που είμαστε. Δηλαδή, μιλάμε για το αυτονόητο. Μιλάμε προφανώς για το αυτονόητο και με ευθύνη και της τωρινής κυβέρνησης και της προηγούμενης είμαστε πραγματικά στον αέρα. Και πέραν αυτού, δεν έχει υπάρξει καμία αναβάθμιση ούτε στον χώρο που καλώς ή κακώς βρισκόμαστε πόσες ώρες κάθε μέρα, ούτε στο πώς πηγαίνουμε εκεί, ούτε καν δεν υπάρχει καν το αυτονόητο που λέγεται θέρμανση. Σε ένα τμήμα το οποίο είναι δίπλα στην Εθνική και φεύγουμε από εκεί πέρα βράδυ.